Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Σπίτι 7 Τέχνες, Seven Arts ή στην Αγγλική, και παρακολουθείτε την εκπομπή Μένουμε Σπίτι, ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια, με τον Μένουμε Σπίτι Γιώργο Στρούλη, Γεώργιο Γιολδάση. Εβδομάδα των παθών, αυτή που διανύουμε, και όπως άκουσα να λένε και στο χασάπικο ενός σούπερ μάρκετ, εφέτος είναι λίγο πιο των παθών από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ελπίζω βεβαίως και η Ανάσταση εφέτος να είναι πιο Ανάσταση από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία σχετική με τις ημέρες, η οποία είναι από τις αγαπημένες μου. Πριν από κάμποσα χρόνια εργαζόμουν κάπου όπου είχαμε, εμείς ο οργανισμός, μας ανήκει αν θέλετε ένας ναός, μια εκκλησία. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή λοιπόν κάναμε περιφορά επιταφείου. Είχαμε και ένα μεγάλο πεζόδρομο εντωμεταξύ και βοηθούσε ακόμα περισσότερο σε αυτό. Στην αρχή ήταν με πολλά ταρατατζούμ, με δύο μπάντες, με δύο αγίματα στρατιωτικά, με. Σιγά σιγά όμως, και επειδή οι ανάγκες κυρίως για αγίματα και για μπάντες αυξηθήκανε, τους θέλανε και άλλοι, εμείς μείναμε στο τέλος με τα βασικά, τον επιτάφιο, τη χοροδία και τους πιστούς. Μαζί όμως είχαμε πάντα προσκόπους, και σχεδόν πάντα μπάντα και μία αστυνομική δύναμη, μικρή. Και αυτό γιατί η περιφορά γινότανε κατά ένα μέρος σε πεζόδρομο και κατά ένα μέρος σε δρόμο, και η αστυνομία έπρεπε να κόψει σε τρία σημεία την κυκλοφορία. Κρατήστε το αυτό για αργότερα, είναι σημαντικό. Μία χρονιά λοιπόν, επειδή υπήρχαν πολύ αυξημένες ανάγκες, δεν έχουμε αστυνομία, δεν έχουμε τροχιά, δεν έχουμε τίποτα. Κάνω λοιπόν εγώ την πρόταση να κάνουμε την περιφορά στον πεζόδρομο, μία αναστροφή, 180 μοίρες και πίσω. Φυσικά την απορρίψανε, γιατί τέλος πάντων άλλο θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν, πάμε εμείς, προχωράμε όλα ωραία, πολύ κατανυκτικά, πολύ επιβλητικά. Κόβουνε αριστερά και βγαίνουνε στο δρόμο και ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα προς τα πάνω. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν εντελώς έτοιμοι να κάνουμε ίσως το πιο αστείο έως γελίο ατύχημα που υπήρξε ποτέ στα χρονικά του ελληνικού αυτοκινητικού κινήματος. Ευτυχώς το αποφύγαμε. Και πάμε τώρα σε αυτό που σας είπα πριν, ότι ο δρόμος πρέπει να κόψει σε τρία σημεία. Εγώ είμαι τελετάρχης. Είμαι δηλαδή αυτός που τυπικά, γιατί ουσιαστικά όχι και τόσο, αλλά τυπικά, ορίζει τα πάντα περί της τελετής, εκτός βέβαια από το θρησκευτικό κομμάτι. Αναλαμβάνω δράση, σε αυτά είμαι πολύ καλός. Στο πρώτο σημείο βάζω ένα πρόσκοπο και δει τον αρχηγό των προσκόπων. Ψηλός, ευθυτενής, με τη στολή με τα κοντοβράκια, πολύ ωραίος. Έκατσε εκεί, έκοψε την κίνηση. Προχωράω παρακάτω, στο δεύτερο σημείο είναι ένας κύριος, έτσι επιβλητικός, πολύ muscular, ό,τι πρέπει. Τον βάζω εκεί. Στο τρίτο σημείο είναι κάτι γιαγιάδες με λαμπάδες. Ο δρόμος, ο κάθετος είναι αυτός που πρέπει να κλείσει. Εμείς περνάμε στο έτσι, οι γιαγιάδες εδώ στη γωνία και περιμένουν με τις λαμπάδες να περάσει ο επιτάφιος. Λέω, εδώ είμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τους λέω, αλλά με ύφος. Ακούστε, επειδή πρέπει να περάσει από εδώ ο επιτάφιος, δεν θα αφήσετε κανένα αυτοκίνητο να κατέβει στον κάθετο δρόμο. Ενθουσιάζονται. Αρχίζουν να κραδένουν τις λαμπάδες και να αλαλάζουν σαν βεδουίνοι σε αμερικάνικη ταινία. Εν τω μεταξύ, για κακή του τύχη, εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει και ένας οδηγός με το όχημά του. Τον βλέπουν οι γιαγιάδες, τους γυρίζει το μάτι. Τρέχουν όλες μαζί σαν κομμάντα, τον περικυκλώνουν και αρχίζουν να τον απειλούν. Ο ανθρωπάκος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει, έχει πανικοβληθεί. Γιατί έχει ένα τσούρμο από γιαγιάδες γύρω-γύρω με κεριά, λέει, τώρα θα μου βάλουν φόκο. Εντάξει, πήγα εγώ βεβαίως, δεν είχα φύγει ακόμη. Του εξήγησα την κατάσταση, ηρέμησα το εξαγριωμένο πλήθος. Μεγάλη κατανόηση ο τύπος, έκανε όπι στενέφυγε από αλλού. Οι γιαγιάδες καραούλοι στο σημείο που τους υπέδειξα, η περιφορά έγινε μια χαρά. Φέτος βεβαίως δεν θα έχουμε τέτοια ευτράπελα πουθενά λόγω της καταστάσεως. Αλλά δεν πειράζει, καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα. Να θυμάστε ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία γίνονται, εσείς έχετε ένα καθήκον. Να μας ακολουθείτε στα social media, δεν τα ξεχνάμε. Να μπαίνετε μέσα στο Facebook, να μπαίνετε μέσα στο Instagram. Τώρα μπορείτε να ανεβάζετε και πολλές φωτογραφίες, θα έλεγα, 7 Arts με αυγά. 7 Arts
με τσουρέκια, δηλαδή να γίνετε και δημιουργικές και δημιουργικοί. Φυσικά στο YouTube για τα σχόλιά σας, στο Twitter και ό,τι άλλο φτιάξουμε μετά τις Αγίες αυτές οι μέρες. Αυτές οι μέρες λοιπόν είναι οι μέρες ευχών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή Ανάσταση, υγεία, γιατί άμα έχουμε υγεία τα υπόλοιπα τα βολεύουμε, και συνήθως λέμε χάρη να στεϊσμού και του χρόνου σπίτια μας. Φέτος όμως θα σας ευχηθώ και του χρόνου έξω από τα σπίτια μας. Από όλη τη 7 Arts και τον Γιώργο Στρούλη, γεια σας! Today and the world gets